Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο από την Γκάλυμνο. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι για την Κάρπαθο και πάμε στους καλεσμένους μας. Έχουμε πάει στην Κάρπαθο, ανάμεσα στη Ρόδο και στην Κρήτη. Είναι η ξεχωριστή Κάρπαθος με τις παραδόσεις και τα έθιμά της. Αναδίδουν έντονο άρωμα της λαογραφίας. Οι επιβλητικές βουνοκορφές της δημιουργούν την απόλυτη αντίθεση με τα γραφικά ψαράδικα λιμανάκια της, ενώ στις σαμουδερές και βοτσαλωτές παραλίες της θα χαλαρώσετε γεμίζοντας τις μπαταρίες σας για πολύ καιρό. Ανακαλύψε τα ορεινά παραθαλάσσια χωριά της, θαυμάζοντας από κοντά την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, αλλά και τους ζεστούς ανθρώπους που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε κοντά μας να συζητήσουμε για την Κάρπαθο δύο σημαντικούς καλεσμένους μας. Έχουμε τον Δήμαρχο Καρπάθου, τον κύριο Νησίριο Ιωάννη, και τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου για θέματα τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, τον Ανδρέα Τσαγκάρη. Έχουμε τον Δήμο Καρπάθου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε που είσαστε στην εκπομπή μας, για την τιμή που μας κάνετε. Χαίρετε. Ο Δήμαρχος Καρπάθου είμαι, Νησίριος Γιάννης. Καλημέρα από την Ιδιόλου στην Κάρπαθο. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Είναι και ο υπεύθυνος τουρισμού μαζί σας, ο κύριος Τσαγκαρής. Είναι δίπλα μου. Ωραία, θα μας πει και ο κύριος Σακάτης μετά. Θέλετε να μας πείτε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της Καρπάθου σαν νησί, το πανέμορφο νησί της Καρπάθου? Ναι, αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση τη συμμετοχή της Καρπάθου στο πρόγραμμα αυτό και τις αξιέπαινες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλεται. Η Κάρπαθος είναι ένα νησί μοναδικό με όμορφες παραλίες, φυσικά τοπία και ιδανικό για εναλλακτικές δραστηριότητες. Και πάλι ευχαριστώ για ό,τι χρειάζεστε, είμαι στη διάθεσή σας. Θέλαμε να... Ναι, ναι, πείτε μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να έρθετε και στην Κάρπαθο να σας φιλοξενήσουμε. Εννοείται, εννοείται. Είναι φιλόξενο νησί και να περάσουμε με άλλες συνθήκες όπως με τον ιό, να περάσουμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζω εγώ γιατί θα συνεχίσει γιατί έχω μια σύσκεψη άλλη. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την Έχουμε φόρτο εργασία πολύ τώρα. Αυτό το μήνα είναι φόρτο, έρχεται ο προπολογισμό. Είναι πολύ φόρτο εργασία. Χάρηκα και πάλι. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Γεια σας. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί έχω ένα θέμα με τον ήχο, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μια χαρά ακούγεστε. Νομίζω είστε ο συνεργάτης του Δημάρχου για τα θέματα. Ναι, είμαι ο κύριος Ανδρέας Σαγκάρη. Ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου. Μάλιστα, ναι, ναι. Χαρά μας που σας... καλημέρα και από μένα. Θα θέλετε να μας πείτε ορισμένα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα του Δήμου σε σχέση τι περιλαμβάνει, μάλιστα, τι ναι, ναι, σχέση που γίνεται. Μάλιστα. Αρχικά και εγώ να σας καλημερίσω από την Κάρπαθο. Με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας αποστείλατε έτσι ώστε να συμμετέχουμε στο Φόρουμ Νησιωτικών Προορισμών και να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε εσάς και στην ομάδα σας για την δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλετε εν μέσω πανδημίας προκειμένου να προβάλλετε τα ελληνικά νησιά. Θα ξεκινήσω γενικά λίγο με λίγα κάποια στοιχεία για την Κάρπαθο που ίσως πολλοί δεν γνωρίζετε καθώς είμαστε ένα κριτικό νησί στην άκρη της Ελλάδας. Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί σε έκταση από τα. Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου. Έχει έκταση 303 χιλιόμετρα, μήκος ακτών 160 χιλιόμετρα και συνολικό πληθυσμό 7.000 κατοίκων. Αποτελεί πλούσιο βιότοπο και γι' αυτό το λόγο διαθέτει προστατευμένες περιοχές όπου επιζούν πληθυσμοί ειδών πανίδας που οδεύουν προς εξαφάνιση. Βρίσκεται στη μέση του Καρπάθου Πελάγου μεταξύ Ρόδου και Κρήτης και έχει πρωτεύουσα τα Πηγάδια Καρπάθου. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που έχουμε είναι ο διεθνής αερολιμένας μας με έναν από τους μεγαλύτερους διαδρόμους στην Ελλάδα το οποίο δέχεται φυσικά το αεροδρόμιο μας δέχεται και πτήσεις τσάρτερ καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Η Κάρπαθος επίσης διαθέτει και λιμάνι όπου συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά, την Κρήτη, την Κάσο, τη Ρόδο και τη Χάλκη καθώς και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Όσον αφορά λίγο τα ιστορικά στοιχεία και, και τα θρησκευτικά στοιχεία της Καρπάθου, σύμφωνα με το μύθο, οι πρώτοι άνθρωποι που κατοίκησαν στο νησί έκλεψαν τους θεούς από τον Όλυμπο και τους έφεραν στην Κάρπαθο. Για τον λόγο αυτό ονομάστηκαν Αρπάθιοι και μετέπειτα Καρπάθιοι, δηλαδή Καρπάθιοι. Κατά τον Όμηρο, η Κάρπαθος αναφέρεται βρισκόταν από μινωική επιρροή και αργότερα υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας μέχρι το 400 π.Χ. που κατακτήθηκε από τους Ρόδιους. Επίσης, κάποια άλλα γενικά στοιχεία για την Κάρπαθο. Εκτός από τις πανέμορφες παραλίες μας, έχουμε την παράδοσή μας που είναι το λάβαρό μας, της περηφάνειας μας. Κάποια γαστρονομικά προϊόντα που είναι πολύ δυνατά και είναι εξακουστά σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι το τυρί μας, οι μακαρούνες Καρπάθου και κάποια άλλα προϊόντα. Οι παραλίες μας και οι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης στο νησί μας, οι οποίες αναφέρονται ως επιτοπλίστων στον εναλλακτικό τρόπο τουρισμού. Θα ξεκινήσω με την παράδοση, όπου έχουμε πολλά γλέντια σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο της Καρπάθου, κάθε χαρά συνοδεύει και ένα γλέντι. Άλλοτε διαρκεί πολλές ώρες και άλλοτε είναι πιο σύντομης διάρκειας. Έχουν παραδοσιακά άσματα, ένα από αυτά είναι και η κούπα, η παραδοσιακή κούπα, όπου συνοδεύεται από κρασί και υπάρχει μέσα από μια παρέα γίνεται ολόκληρο γλέντι. Επίσης, όσον αφορά τις παραλίες μας, έχουμε αρκετές παραλίες, όλες είναι πολύ οργανωμένες. Με γαλαζοπράσινα νερά και αντικατοπτρίζουν την ομορφιά του τοπίου μας. Οι περισσότερες έχουν λευκή ψηλή άμμο, ενώ άλλες έχουν μικρά βότσαλα και προσφέρουν στον επισκέπτη μαγικές εικόνες. Η γαστρονομία μας, η Κάρπαθος στηρίζεται πιο πολύ στην μεσογειακή κουζίνα με αρκετά φρούτα και λαχανικά. Σίγουρα ένας επισκέπτης που θα έρθει στο νησί μας πρέπει να δοκιμάσει τις τοπικές μακαρούνες Καρπάθου που είναι ένα είδος ζυμαρικών με τσιγαρισμένο κρεμμύδι και τοπικό τυρί όπως είναι η μυζήθρα. Είναι και μεσημέρι και μας ανοίγεται την όρεξη κιόλας. είναι όντως όποιος τις έχει δοκιμάσει έχει τις καλύτερες εντυπώσεις για τις μακαρούνες. Επίσης έχουμε διάφορα άλλα σκεύη, μικρά
ξυλοκούλουρα, που είναι ένα είδος από κριτσίνια με διάφορο σισάμι και μπαχαρικά και σουσάμια, τα οποία συνοδεύουν π.χ. το γάμο σε διάφορες εκδηλώσεις. Μπορούμε να τα προσφέρουμε είτε σαν επιδόρπιο, είτε σαν γλυκό, είτε σαν κάτι άλλο. Όσον αφορά τις δραστηριότητες, στις οποίες δίνουμε και πολύ βάση, καθώς θέλουμε να αναπτύξουμε κυρίως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ένας επισκέπτης στο νησί μας μπορεί να περπατήσει σε περισσότερα από 30 μονοπάτια, και σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε και συνεργασία με την εταιρεία Carpathian Paths, με την εταιρεία, συγγνώμη, Carpathos, Carpathian Paths, η οποία έχει δημιουργήσει 30 μονοπάτια, περισσότερα από 30 μονοπάτια, και το καθένα από αυτά έχει τη δικιά του ιστορία, αρχιτεκτονική και βιοποικιλότητα. Σε αυτά τα μονοπάτια μπορείτε να δείτε την εναλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος, και είναι κάτι που μένει στον επισκέπτη χαραγμένο στη μνήμη του. Επίσης, κάποιος επισκέπτης μπορεί να κάνει αναρρίχηση στο νησί μας, να εκμεταλλευτεί τις υψηλές κορυφές που έχουμε. Ένα άλλο σημαντικό που έχει γίνει και παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στο νησί μας το 2006 ήταν το windsurfing και το kitesurfing. Στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Αφιάρτη, υπάρχουν παραλίες όπου διάφορες σχολές μπορούν να σας βοηθήσουν έτσι ώστε να μάθετε και να αγαπήσετε το συγκεκριμένο σπορ. Η ποδηλασία επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό άθλημα το οποίο μπορείτε να κάνετε στο νησί μας και να περιηγηθείτε με ένα ποδήλατο, να ασκηθείτε και να νοικιάσετε κάποιο ποδήλατο από διάφορα καταστήματα. Οι καταδύσεις. Έχουμε επίσης καταδυτικό κέντρο το οποίο μπορείτε να πάτε με έναν εκπαιδευμένο δάσκαλο σε διάφορες καταδύσεις. Και η γιόγκα, όπου υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες γιόγκας που κάνουν γιόγκα δίπλα σε παραλίες και σε ωραία φυσικά τοπία. Τώρα, όσον αφορά την δράση των προβολών μας, τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε για την επικείμενη τουριστική σεζόν, και τώρα με την πανδημία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είμαστε λίγο, πατάμε σε αχαρτογράφητα νερά, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα δυστυχώς, και εμείς όπως και άλλα νησιά, και αυτό είναι λίγο κάτι που μας δυσκολεύει, αλλά εμείς προσπαθούμε πλέον, αφού δεν υπάρχουν εκθέσεις διαζώσεις, προσπαθούμε ψηφιακά να επικοινωνήσουμε τις δράσεις μας και μέσα από το site του Δήμου μας και μέσα από διάφορες δράσεις που ετοιμάζουμε με δημοσιογράφους, με bloggers, με influencers, μέσα από social media, να προσπαθήσουμε να δείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καρπάθου και να δώσουμε έμφαση κυρίως στον εναλλακτικό τουρισμό, το οποίο δείχνει οι τάσεις, δείχνει ότι εκεί προς τα εκεί θα κινηθεί η τουριστική κίνηση. Αναγκαστικά και με το COVID τώρα θα έχουμε περισσότερο προς εναλλακτικές μορφές και προς ήπιες μορφές τουρισμού από το μαζικό τουρισμό. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι σχετικά με το COVID, όπως είπατε, ότι τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εδώ και 2 μήνες περίπου διενεργούμε rapid test στις πύλες εισόδου, τόσο στο λιμάνι όσο και στο αεροδρόμιο. Προσπαθούμε να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε, προκειμένου να δώσουμε στον επισκέπτη σίγουρα τη δυνατότητα να απολαύσει με ασφάλεια το νησί μας. Και σε συνδυασμό με την λειτουργία του νέου νοσοκομείου που λειτουργεί στην Κάρπαθο, θεωρώ ότι είμαστε ένας ασφαλές προορισμός για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους μας. Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα έχουν γυρίσει στο νησί άνθρωποι που είχαν φύγει ή έχουν έρθει καινούργοι να επενδύσουν, να φτιάξουν νέες επιχειρήσεις στο νησί σε σχέση με το τουριστικό ενδιαφέρον. Σίγουρα. Η πανδημία έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους, τόσο νέους όσο και μεγαλύτερες ηλικίες, να επιστρέψουν στο νησί, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε διάφορους νέους που ασχολούνται με τη διαδικασία της παραγωγής μελιού, πολλούς μελισσοκόμους. Και οι νέοι σιγά όλο ένα και περισσότερο επιστρέφουν στο νησί και δοκιμάζουν τη τύχη τους στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Δηλαδή, πολλοί επιστρέφουν, χτίζουν καταλήμματα και χρησιμοποιούν τον τουρισμό έτσι ώστε να βιοποριστούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους εδώ. Σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, έχετε οριοθετήσει περιπατητικές διαδρομές και μία άλλες δραστηριότητες?
Ναι, σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι έχουμε έρθει σε επαφή με την Paths of Greece. Έκανα λάθος προηγουμένως. Η εταιρεία λέγεται Paths of Greece. Και σε αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία που θα καταθέσουμε στο Δασαρχείο και στις νομικές υπηρεσίες. Θα καταθέσουμε φάκελο ολοκληρωμένων διαδρομών, προκειμένου έπειτα να προχωρήσουμε στην σήμανση και στον καθαρισμό τους. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στην Κάρπαθο, το οποίο βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερο κερδίζει φανατικούς θαυμαστές. Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού έχουμε σε σχέση με σκάφη που φτάνουν στο νησί ή άλλες δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού. Προσπαθούμε βασικά να αναπτύξουμε το λιμάνι μας. Έχουμε μετατρέψει το λιμάνι σε πύλη εισόδου. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι με την πάροδο των χρόνων θα προσεγγίσουμε και τα κρουαζιερόπλια και τα μεγάλα σκάφη. Αλλά την τωρινή στιγμή μάλλον υπάρχει ένα καταδυτικό κέντρο το οποίο κάνει διάφορες ξεναγήσεις σε καταδύσεις και με σκάφη και λοιπά. Μάλιστα. Το 21 δηλαδή δεν έχετε μια αίσθηση πώς πάει η κατάσταση, είναι όπως η γενικότερη βλέποντας και κάνοντας ή έχουμε κάποιες ήδη επαφές και κλεισίματα στο νησί? Προς το παρόν, από ό,τι ακούμε και από τους ξενοδόχους, δεν υπάρχει λίγο μια στασιμότητα. Από ό,τι βλέπουμε, όλοι θα κινηθούμε στην διαδικασία του last minute, δηλαδή θα κλείσουν επισκέπτες τελευταία στιγμή τις κρατήσεις, θα πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις. Γι' αυτό το σκοπό προσπαθούμε να προβάλλουμε την Κάρπαθο ψηφιακά και να δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μας μάθει ψηφιακά, δηλαδή μέσα από διάφορες δράσεις που κάνουμε, μέσα από social media, μέσα από καλούμε διάφορους δημοσιογράφους για να δείξουν τον νησί μας, influencers σε διάφορα social media. Αλλά προς το παρόν υπάρχει μια στασιμότητα. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια στασιμότητα και θεωρώ όπως και σε άλλα νησιά. Γιατί είναι πολύ. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις κάτι χωρίς να γνωρίζεις την επόμενη μέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Εμείς γι' αυτό κάνουμε την έκθεση το Μάιο. Πιστεύουμε να ανοίξουν τα πράγματα, να μπορούμε να τα πούμε και από κοντά, να σας έχουμε κιόλας στην έκθεσή μας. Είτε την κάνουμε κανονικά στο ΣΕΦ, είτε την κάνουμε μέσω virtual, οπότε να βοηθήσουμε και παραπέρα στις B2B συναντήσεις με ανθρώπους από το εξωτερικό. Μάλιστα, χαρούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι, να σας πω απλά ότι η Κάρπαθος είναι ένας ασφαλής προορισμός και όποιος επισκέπτης έρθει σε εμάς σίγουρα θα το εκτιμήσει. Θα δει τις ομορφιές του τόπου μας, την παράδοσή μας, τα φυσικά μας τοπία, τις παραλίες μας, τις μαγευτικές. Θα μείνει στο μυαλό του σίγουρα η συμπεριφορά των κατοίκων, η φιλοξενία μας και ελπίζω όλα πάνε καλά να σας δούμε και στο νησί μας και να σας υποδεχτούμε με χαρά. Σας έχω στείλει και ένα βιντεάκι παρουσίαση της Καρπάθου. Θα το δείξουμε τώρα, μόλις τελειώσουμε θα το δείξουμε. Okay, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Μόλις ανοίξουν τα πράγματα θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Είμαστε συνεχίσεις για ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε το βιντεάκι από την Κάρπαθο. Γεια σας.